Η σημερινή πρωτοβουλία της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας, εμπλουτισμένη μάλιστα με τον να δίνεται λόγος στους ίδιους τους δημιουργούς, επιβεβαιώνει τη μεγάλη σημασία που δίνει στην τέχνη το ΚΚΕ σε όλη του την ιστορική διαδρομή, σε όλες τις συνθήκες, αντιμετωπίζοντας τη λογοτεχνία και συνολικά την τέχνη, τόσο ως μέσο ψυχικής ανάτασης, οργάνωσης και έκφρασης του κοινωνικού συναισθήματος, όσο και ως μέσο πολιτικής και ηθικής διαπαιδαγώγησης. Η λογοτεχνία είναι μορφή τέχνης, μια ιδιαίτερη μορφή καλλιτεχνικής δημιουργίας άμεσα συνδεδεμένη με τη γλώσσα και την κοινωνία, αποτελεί φορέα συλλογικής μνήμης και συνείδησης, πεδίο που διαρθρώνει τις σχέσεις του ανθρώπου με τον κόσμο. Ως τέχνη, λοιπόν, αποτελεί μορφή κοινωνικής συνείδησης, συστατικό στοιχείο του πνευματικού πολιτισμού. Παράλληλα με την αισθητική απόλαυση, συνιστά μέσω επικοινωνίας, διάδοσης ιδεών, συμβάλλει στον εμπλουτισμό των γνώσεων, τη μετάδοση αξιών και από αυτή την άποψη αποκτά έντονα παιδαγωγικό και μορφωτικό χαρακτήρα. Το γεγονός ότι αναπαριστά με το δικό της ιδιαίτερο τρόπο την πραγματικότητα ασκεί σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση της κριτικής σκέψης και της συνείδησης του αναγνώστη. Η τέχνη στην ταξική κοινωνία είναι πεδίο διαβάλλησης ιδεών. Αντικειμενικά ανακλάται σε αυτήν η ταξική πάλη και ο συσχετισμός δύναμης που επίσης αντικειμενικά υπό κανονικές συνθήκες γέρνει στην πλευρά της κυρίαρχης τάξης. Βέβαια, η διαπάλη των ιδεών και συνεπώς η καλλιτεχνική δημιουργία αλληλοεπιδρά με την κοινωνική πραγματικότητα και το επίπεδο της κοινωνικής συνείδησης. Έτσι, στην ιστορία των κοινωνικών ταξικών αγώνων, πολύ περισσότερο σε περίοδους σημαντικών καπών της ιστορίας, επαναστάσεων, συναντάμε το φαινόμενο, δημιουργικά το από την επίδραση των μηνυμάτων της κοινωνικής αλλαγής, να ερμηνεύονται, να διεγείρονται, να αφυπνίζονται, ακόμα και να αποστατούν από την τάξη τους και με όποιες αντιφάσεις στη στάση και στο έργο τους να παίρνουν το μέρος των αντικειμένων των εξεγερμένων. Αντίστοιχα, το έργο τους μπορεί να επιδράσει και να εμπνεύσει. Το είδαμε στην περίοδο μεγάλων αστικών επαναστάσεων, την περίοδο της Παρισινής Κομμούνας, της Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, σε μεγάλους κοινωνικούς αγώνες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Το λογοτεχνικό έργο, βέβαια, δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Αυτή την αλήθεια γνώριζαν και γνωρίζουν καλύτερα οι κυρίαρχες τάξεις. Αυτή την πραγματικότητα επιχείρησαν και επιχειρούν να αντιμετωπίσουν με πολλούς τρόπους και μεθόδους, ανοιχτά και συγκαλυμμένα, με το σκοταδισμό της δυσκοληψίας, το κάψιμο βιβλίων, τις διώξεις και τους αποκλεισμούς δημιουργών, καλλιτεχνών και διανοούμενων με επιχειρήσεις χειραγώγησης και εξαγοράς. Στις σημερινές συνθήκες του καπιταλισμού που διανύει το τελευταίο του υπεριαλιστικό στάδιο, σε συνθήκες που κυριαρχούν τα μονοπόλια, η επιβολή της κυρίαρχης ιδεολογίας αποκτά νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αφορούν την προσπάθεια ελέγχου της συνείδησης. Οι αστεί γνωρίζουν καλά ότι η τέχνη αποτελεί σημαντικό παράγοντα καλλιέργειας του ανθρώπινου συναισθήματος, της φαντασίας, της ευαισθησίας, της έξαρσης και εν δυνάμει της θέλησης να πραγματοποιηθεί κοινωνική αλλαγή. Γνωρίζουν ότι η τέχνη γενικά και η λογοτεχνία ειδικότερα μπορεί να περιέχει εκείνη την πρώτη ύλη και τα χαρακτηριστικά που μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση επαναστατικής συνείδησης, την ικανότητα να συνεγείρει και να εμπνεύσει τον αγώνα για την κατάργηση της εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Πώς λοιπόν διαμορφώνεται σήμερα το περιβάλλον για δημιουργία και ποια είναι η κατάσταση στον χώρο της τέχνης, καλλιτεχνικής δημιουργίας και ειδικότερα στον χώρο της παραγωγής, έκδοσης και διάδοσης λογοτεχνικού έργου? Η ανάγκη του συστήματος να προσπερνάει τις δυσκολίες του, που οι ίδιες του οι νομοτέλειες δημιουργούν, γεννά αντικειμενικά το αντίδοτο για την αυτοσυνείδησή του, που δεν είναι άλλο από τους μηχανισμούς προληπτικούς και συμπτωματικούς που θα εξασφαλίζουν τη διαιώνισή του. Τέτοιοι μηχανισμοί, καταστατικοί, ιδεολογικοί κλπ., όπως το κράτος, διάφορα ινστιτούτα, θεσμοί, το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι αναγκαίοι προκειμένου να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη αποδοχή και στήριξη των μαζών και, αν αυτό βέβαια δεν γίνεται κατορθωτό, να εγκλωβίζεται η όποια αμφισβήτηση σε ανώδυνα και ακίνδυνα για το σύστημα πλαίσια.
Στόχος είναι το υπαρκτό ταξικό ένστικτο των λαϊκών στρωμάτων να μην γίνεται ταξικό κριτήριο. Να κρύβονται οι πραγματικές αιτίες των προβλημάτων προκειμένου να θολώνει στα μάτια των μαζών η αναγκαία διέξοδος και λύση που δεν είναι άλλη από την ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος και η οικοδόμηση μιας κοινωνίας που η παραγωγή του πλούτου θα είναι και οι ιδιοκτήτες του τον σοσιαλισμό. Αυτή η άμυνα του συστήματος που συχνά για να είναι αποτελεσματική αποκτά και επιθετικό και επιθετικά χαρακτηριστικά εκφράζεται και στον χώρο της λογοτεχνικής και γενικότερης δημιουργίας μέσα από την κυρίαρχη ιδεολογία και τα παράγωγά της. Στην ιδεολογική χειραγώγηση των μαζών μπορεί να έχει τη δική της συμβολή η επιχειρούμενη χειραγώγηση και στράτευση των δημιουργών και η ανάλογη αντανάκλαση στο έργο τους. Τέτοια στοιχεία μπορούμε να συναντήσουμε σε όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής και στις λογοτεχνικές παραγωγές που ενώ από τη μία μπορεί να περιγράφουν συχνά τις δυσκολίες της ζωής, ταυτόχρονα είναι δέκτες έντονης επίδρασης των αντιδραστικών αστικών ιδεολογημάτων. Αυτά τα ιδεολογήματα έχουν στο στόχαστρο και τους δημιουργούς και κυρίως τις λαϊκές μάζες. Επιδιώκουν με ένα τέτοιο τρόπο να διαπαιδαγωγήσουν τους ίδιους τους διαπαιδαγωγητές. Στοχεύουν στη στρέβλωση της πραγματικότητας, την αταξική επιδερμική αντιμετώπιση των προβλημάτων, κρύβοντας τις αιτίες που τα δημιουργούν. Έτσι, η φτώχεια, η αδικία, η καταπίεση αντιμετωπίζονται περίπου ως φυσικά φαινόμενα που πάντα θα υπάρχουν. Ακόμα και ζητήματα όπως η εγκληματικότητα, η παραβατικότητα, οι διάφορες εξαρτήσεις τοποθετούνται έξω από το κοινωνικό περιβάλλον και τα αντίστοιχα αίτια που διαμορφώνουν το κάθε φαινόμενο ή πρόβλημα. Προβάλλονται μύθοι και αυταπάτες, όπως για παράδειγμα ότι ο κάθε κόπος αμείβεται. Προβάλλονται τα πρότυπα επιτυχημένων πλουσίων που ξεκίνησαν από χαμηλά, το ίδιο το Star System. Αποθεώνεται ο ατομισμός, η ανταγωνιστικότητα στον χώρο της δουλειάς, ως στοιχεία σύμφυτα με την ανθρώπινη φύση. Καλλιεργείται η αντιδιαλεκτική, μεταφυσική προσέγγιση γεγονότων και φαινομένων. Αποθεώνεται ο αντιεπιστημονικός αγνωστικισμός, που απορρίπτει την έννοια της αντικειμενικής πραγματικότητας και αλήθειας και επιτρέπει στο όνομα της ελευθερίας την υιοθέτηση αναρθολογισμών. Τα ατομικά δικαιώματα, όπως η υπεράσπιση της διαφορετικότητας, των δικαιωμάτων της γυναίκας και άλλα, αποκόπτονται από το κοινωνικό ταξικό περιεχόμενο των διακρίσεων. Ο κατάλογος βέβαια είναι πολύ μακρύς, για να τον εξαντλήσουμε εδώ, και βέβαια στην προμετωπίδα των ιδεολογημάτων βρίσκεται ο πάντα χρήσιμος αντικομμουνισμός που παραμένει επίκαιρος παρά την ήττα που έχει δεχτεί εδώ και 30 χρόνια το κομμουνιστικό κίνημα και η φαινομενικά ακίνδυνη επιρροή του. Επιβεβαιώνεται από πολλά παραδείγματα παρεμβάσεων ψηφισμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από διέξεις σε πρώην χώρες σοσιαλιστικής οικοδόμησης, από προγράμματα σπουδών σε σχολές και σχολεία και βέβαια και από το πρόσφατο παράδειγμα των ημερών των εξελίξεων στην Ουκρανία, όπου είναι χαρακτηριστικό ότι στην επιχειρηματολογία όλων των πλευρών κυριάρχησε ο εξοπλισμός, η επίθεση στο Λένιν, τους Μπολσεβίκους, προκειμένου να αποσιωπηθεί παραπέρα όξυνση των αντιθέσεων που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο εντάσσεων, αναμετρήσεων και επίθεση στους λαούς. Μερικές σκέψεις για τον χώρο των εκδόσεων. Ευθύς εξ αρχής, σύντροφοι και φίλοι, πρέπει να κάνουμε σαφές ότι η καπιταλιστική οικονομία και παραγωγή είναι εχθρική απέναντι στην ανάπτυξη της τέχνης γενικά, της λογοτεχνίας ειδικότερα, αλλά και στους ίδιους τους δημιουργούς της. Βασικό στοιχείο που αποδεικνύει αυτή την εκτίμηση είναι η εμπορευματοποίηση. Η λογοτεχνική δημιουργία αντιμετωπίζεται και αυτή ως εμπόρευμα, το οποίο θα διατεθεί στον καταναλωτή αναγνώστη μέσω του μηχανισμού της αγοράς. Απαιτεί δηλαδή τον επενδυτή χρηματοδότη, ο οποίος με τα δικά του κριτήρια θα επιλέξει τι θα χρηματοδοτήσει συνυπολογίζοντας την οικονομική αποδοτικότητα του εγχειρήματος. Σε αυτή τη διαδικασία εμπλέκονται όμως μια σειρά από παράγοντες που αντικειμενικά δημιουργούν ένα ασφιχτικό πλαίσιο για την ίδια τη δημιουργία και πολλά εμπόδια προκειμένου αυτή να φτάσει στο φυσικό της αποδέκτη. Ο ανταγωνισμός και στον χώρο των εκδόσεων έχει ως αποτέλεσμα την ένταξη στον χώρο της παραγωγής και πορείας βιβλίου ισχυρών επιχειρηματικών συμφερόντων που ελέγχουν σε μεγάλο βαθμό τη συγκεκριμένη αγορά. Ο ρόλος του μάρκετινγκ μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο προώθησης και διανομής
επιχειρείται να ελέγξει το τι παράγεται και τι διακινείται. Στα μεγάλα βιβλιοπωλεία, και όχι μόνο, πολλούνται θέσεις τοποθέτησης βιβλίων σε μια γνωστή λογική σούπερ μάρκετ. Η ακριβοπληρωμένη διαφήμιση επιδρά επίσης σημαντικά. Το ίδιο ισχύει με τη μαζική διακίνηση κατά βάση αντιδραστικών τίτλων ως έκθετα σε εφημερίδες. Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διαμορφώνει πέρα από ένας αντίπαλος του διαβάσματος ένα αξιόλογο πεδίο ελέγχου της συγκεκριμένης αγοράς. Παρά τις ιδιαιτερότητες στον χώρο του βιβλίου και την ύπαρξη ενός κοινού που διατηρεί καλή σχέση με το διάβασμα, η ούτως ή άλλως μικρή αγορά συνολικά πιέζεται. Υπάρχουν έντονα τα σημάδια από τη λειτουργία του νόμου της συγκέντρωσης και συγκεντρωποίησης, με αποτέλεσμα μικρότερη και μικρή εκδοτική οίκη και βιβλιοπωλεία να πιέζονται και να κλείνουν. Οι ίδιοι δημιουργοί λογοτέχνες στην συντριπτική τους πλειοψηφία ασφιχτιούν σε ένα εχθρικό περιβάλλον για τη δημιουργία. Έχει δυσκολέψει η σχέση τους με το κοινό. Ένας μεγάλος όγκος έργων δύσκολα γίνεται γνωστός στο ευρύτερο κοινό. Εκατοντάδες, θα έλεγε κανείς, αυτοχρηματοδοτούμενες αυτοεκδόσεις νέων δημιουργών δεν φτάνουν στο αναγνωστικό κοινό προκειμένου να κριθούν σε αυτό το επίπεδο. Την ίδια στιγμή μεγάλη εκδοτική επιτυχία γνωρίζουν κυρίως χαμηλής ποιότητας παραγωγές, έντυπες από νόβελες, έφυπεπτη και με αντιδραστικό περιεχόμενο τίτλοι. Το περιεχόμενο των εκδόσεων επηρεάζεται άμεσα από την παραπάνω κατάσταση. Οι συγγραφείς καλούνται να προσαρμοστούν σε έργα που μπορούν με τη μορφή και το περιεχόμενό τους να εκτιμηθούν από τους εκδότες εμπορικά, προκειμένου να επιλεχθούν για έκδοση και στη συνέχεια να τύχουν ανάλογες προβολής και πρόθεσης. Το σύστημα των πνευματικών συγγραφικών, μεταφραστικών κλπ. Δικαιωμάτων, που από τη μία αποτελεί στις σημερινές συνθήκες μια στοιχειώδη δυνατότητα διαπραγμάτευσης ατομικής κυρίως του δημιουργού, είναι στοιχείο χειραγώγησης και πίεσης της δημιουργίας. Ταυτόχρονα δημιουργεί την αυταπάτη στους δημιουργούς της, την αυταπάτη της ιδιοκτησίας, που σε τελική ανάλυση όμως η αξία της κρίνεται από την αγορά και τους καπιταλιστές. Σε αυτό το περιβάλλον βρίσκουν έδαφος και τα ιδεολογήματα της τέχνης για την τέχνη, της υπερταξικότητας και ουδετερότητας της δημιουργίας. Βρίσκουν έδαφος οι παμπάδες αντιδραστικές θεωρίες ότι η στρατευμένη τέχνη πνίγει τη δημιουργία. Με δεδομένο τον περιορισμένο χρόνο βέβαια να εξηγηθεί αυτή η θέση, ας δώσουμε το λόγο στον Bertolt Brecht. Τι έλεγε λοιπόν? Σε αυτή την εποχή των αποφάσεων πρέπει ακόμη και η τέχνη να αποφασίσει. Μπορεί να γίνει όργανο των λίγων, εκείνων που καθορίζουν τη μοίρα των πολλών και απαιτούν μια πίστη που πάνω απ' όλα πρέπει να είναι τυφλή και μπορεί ακόμη να πάει με το μέρος των πολλών εναποθέτοντας τη μοίρα τους στα ίδια τους τα χέρια. Μπορεί να οδηγήσει τους ανθρώπους σε παραδείγμα, σε αυταπάτη και σε φαντασιώσεις, όπως μπορεί και να τους οδηγήσει στην πραγματικότητα. Μπορεί να μεγαλώσει την άγνοια, όπως να μεγαλώσει και τη γνώση. Μπορεί να απευθυνθεί στις εξουσίες εκείνες που αποδεικνύουν τη δύναμή τους καταστρέφοντας και σε εκείνες που αποδεικνύουν τη δύναμή τους βοηθώντας. Το ουσιαστικό λοιπόν είναι ότι ο καθένας με τη στάση και το έργο του διαλέγει μετερίζει, διαλέγει όχθη στην ταξική πάλη που καθορίζει την ιστορική εξέλιξη. Όσον αφορά το ίδιο το αναγνωστικό κοινό, μόνο επιγραμματικά αναφέρουμε ότι διαμορφώνεται από τον τρόπο ζωής και δουλειάς των λαϊκών στρωμάτων ένα πλέγμα εμποδίων που επιδρά στη σχέση με το βιβλίο και το διάβασμα, που φτάνει να αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια χόμπι για λίγους. Εξαντλητικά ωράρια, δραστικές μορφές απασχόλησης, ελάχιστος χρόνος για αυτό που θα λέγαμε πνευματική αναπαραγωγή. Οι μεγάλες δυσκολίες επιβίωσης των λαϊκών στρωμάτων κάνουν τη σχέση με το διάβασμα και την αγορά βιβλίων δευτερεύουσα ανάγκη, ακόμα και στο επίπεδο της διάθεσης κάποιων χρημάτων για την αγορά βιβλίου. Το ίδιο το σχολείο, τα αναλυτικά προγράμματα δίνουν πληροφορίες χωρίς βάθος ουσιαστικής γνώσης. Καλλιεργούν την απέχθεια στο διάβασμα. Η λογοτεχνία είναι ουσιαστικά εξοπλισμένη από το περιεχόμενο των μαθημάτων και τη συναντάμε μόνο στις αξιόλογες πρωτοβουλίες κάποιων εκπαιδευτικών. Η γλώσσα κακοποιείται, ο ρόλος της στην ανάπτυξη του ανθρώπου υποβαθμίζεται. Ολόκληρο το πλέγμα
των πολιτιστικών παραγωγών τηλεόραση, ραδιόφωνο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μολύνουν με το περιεχόμενο που κυριαρχεί το μυαλό των ανθρώπων με έφυπτα, ανούσια προϊόντα, που η συμβολή τους είναι να αδειάζει το μυαλό. Το ίδιο το κριτήριο για επιλογή βιβλίων διαμορφώνεται με ένα πολυπλόκαμο σύστημα επίδρασης στη συνείδηση που βρίσκεται στον αντίποδα της ρίσης του εγώ, ότι το διάβασμα είναι όπως η τροφή και το νερό. Το πνεύμα που δεν διαβάζει χάνει βάρος όπως ένα σώμα που δεν τρώει. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η σύγχρονη εποχή συμπληρώνει 50 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας και παρουσίας. Ιδρύθηκε με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ το 1972 μέσα στη δικτατορία κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Σε ολόκληρη την ιστορική της διαδρομή έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη σε όγκο και ιδιαίτερα σημαντική παραγωγή εκδόσεων. Συνεχίζει την πλούσια εκδοτική και μορφωτική δραστηριότητα που διατρέχει την ιστορική διαδρομή του ΚΚΕ, η οποία ήταν αδιάκοπη και σε όλες τις συνθήκες. Σήμερα, βάζοντας μπροστά το σύνθημα «Η γνώση είναι δύναμη για να αλλάξουμε τον κόσμο», συνεχίζει αυτή την πορεία στον αντίποδα των επιδιώξεων της αστικής τάξης, ώστε να στεβάλλει από το δικό της μετερίζει στη δημιουργία και ενίσχυση ενός πλατιού μορφωτικού ρεύματος, προκειμένου να έρθουν οι νεολαία τα λαϊκά στρώματα σε επαφή με ό,τι πιο προοδευτικό και ριζοσπαστικό γέννησε και γεννά η ανθρώπινη σκέψη. Επιμένει σε εκδόσεις που αφορούν το ιδεολογικό πολιτικό βιβλίο, τον μαρξισμό, την ιστορία, του διεθνούς κομμουνισμού, του κομμουνιστικού κινήματος και εργατικού κινήματος, την ιστορία του ΚΚΕ στις σύγχρονες επεξεργασίες του κόμματος. Την ίδια στιγμή, από την εκδοτική μας δραστηριότητα, δεν μπορεί να απουσιάζει το ποιοτικό, λογοτεχνικό, αλλά και το παιδικό εφηβικό βιβλίο. Εκτιμώντας ότι η λογοτεχνία είναι περισσότερο κατάλληλη από όλες τις τέχνες για τη διάδοση των ιδεών, στηρίζουμε το ποιοτικό λογοτεχνικό βιβλίο. Οι εκδόσεις μας περιλαμβάνουν σημαντικά έργα από την παγκόσμια κλασική λογοτεχνία, έργα σοβιετικών συγγραφέων και συγγραφέων από τις χώρες της σοσιαλιστικής υποδόμησης, που δημιούργησαν ένα σημαντικό πλούτο έργων με σημαντική αξία σε μορφή και περιεχόμενο, αποδεικνύοντας την ανωτερότητα του σοσιαλισμού παρά τις αδυναμίες της πρώτης προσπάθειας υποδόμησης του και στον τομέα των γραμμάτων και των τεχνών. Εκδίδουμε έργα εργατικής λογοτεχνίας, όπως Αμερικανών και άλλων δημιουργών. Εκδίδουμε έργα σημαντικών Ελλήνων λογοτεχνών που άφησαν το ξεχωριστό τους αποτύπωμα στην ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας. Στηρίζουμε με τις εκδόσεις μας νεότερους και σύγχρονους δημιουργούς που θέλουν να θέσουν το έργο τους στην υπηρεσία των παρανθρώπινων ιδανικών της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων που συγκλονίζονται από τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα όπως ο πόλεμος, η φτώχεια, η εκμετάλλευση που τους επιλέγουν αξίες όπως αλληλεγγύη, ο διεθνισμός που οξύνουν το ταξικό κριτήριο, που νοιάζονται για τις λαϊκές ανάγκες, αντιστέκονται στον ατομισμό, στη σύψη του καπιταλισμού, φωτίζουν τη δυνατότητα ενός ανθρώπινου, ανώτερου τύπου οργάνωσης της κοινωνίας και γενικότερα της κοινωνικής ζωής και αποτυπώνουν ανάλογους προβληματισμούς μέσα από το λογοτεχνικό τους έργο. Τελειώνοντας, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, με την ευκαιρία της σημερινής εκδήλωσης, τιμώντας τα 50 χρόνια της σύγχρονης εποχής, θέλουμε να ανακοινώσουμε ένα κάλεσμα πρόσκληση συγγραφής λογοτεχνικού έργου, το οποίο θα συγκεκριμενοποιήσουμε και το πλαίσιο του εννοώ στο αμέσως επόμενο διάστημα από αυτήν εδώ την εκδήλωση. Ευχαριστώ.